Για να πάμε στα Τύρανα. Στα Τύρανα είναι ο κύριος Νίκος Φρατζής, ο αγαπημένος μας κύριος Φρατζής. Καλησπέρα κύριο Φρατζή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Παπαχρήστη. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω. Λοιπόν, προφανώς αισθανθήκατε τον σεισμό στα ξημερώματα. Το ερώτημα είναι αν έχουν υποστεί ζημίες οι εγκαταστάσεις του σχολείου. Το σχολείο είναι ένα φρούριο, κύριε Παπαχρήστη και αγαπητοί τηλεθεατές. Είναι ένα φρούριο το οποίο δεν κυριεύεται με τίποτα. Ούτε ένα τζάμι δεν ράγισε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι φοβερή κατασκευή και μάλιστα έχω προτείνει σε μερικούς μαθητές που προσπαθούν να βρουν κατάλημα, δεν φοβούνται, να έρθουν να κοιμηθούν απόψε και αύριο που είναι αργία στο σχολείο μας. Η αργία η αυριανή έγινε προφανώς λόγω του σεισμού. Αυριανή λόγω του σεισμού, αλλά την 28η και 29η γιορτάζουν την εθνική τους παλιγενεσία εδώ οι Αλβανοί και είναι δύο επίσημες γιορτές που τα πάντα είναι κλειστά. Είναι αντίστοιχες δικές μας 25 Μαρτίου ας πούμε και 28 Οκτωβρίου. Κατάλαβα. Υπάρχει αρκετή στα σχολεία, θα ανοίξουν τη Δευτέρα πάλι. Ναι, από τα παιδάκια που φοιτούν στο σχολείο είχαμε κάποιο τραυματισμό, κάτι που... Όχι. Ή τις ζημίες από το σπίτι τους. Όχι. Όχι. Επικοινωνήσαμε με όλες μέσω των συναδέλφων δασκάλων και καθηγητών με τα παιδιά. Όλοι είναι υγιείς. Έχουμε 670 μαθητές, κύριε Παπαχρήστη, στο σχολείο μας αυτή τη στιγμή, από τους οποίους το 25% σπουδάζει με υποτροφία στο Αρσάκι. Πάρα πολύ είναι ωραία. Είναι θεάρεστο το έργο του Προέδρου, του κ. Παμπινιώτη, είναι εκπληκτικό. Το γνωρίζουμε. Είναι δηλαδή το Αρσάκι, ο Τυράννων, είναι ένας εκπληκτικός σεισμός, δηλαδή, μπορώ να πω. Κατάλαβα. Έχετε καθόλου πληροφόρηση για το αν υπάρχουν ζημίες σε κτίρια που χρησιμοποιεί η ελληνική διπλωματική αντιπροσωπεία ή η εκκλησία, γενικά η κοινότητα, στην κοινότητα, στην περιοχή. Με την κυρία πρέσβυρα, μίλησα σήμερα το πρωί. Δεν είχε κάτι, ούτε κάποιο πρόβλημα σε Έλληνες, ούτε σε μαθητές. Τώρα, ο Μακαριότατος οπωσδήποτε θα ξέρει περισσότερα, αλλά εγώ δεν έχω ακούσει κάτι σχετικό. Κύριε Φρατζή, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και να προσέχετε. Την καλησπέρα μου στους τηλεθεατές και μεγάλο το έργο σας και το δικό σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ, χάρηκα που μιλήσαμε. Να είστε καλά.